Γεια σας, χαίρετε, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Feta Report. Έχουμε κόσμο από το Επίφανη και θα συζητήσουμε, είναι part 1 και 2, για το πώς στείνει κάποιος ένα έντυπο ή περιοδικό. Ουσιαστικά το στήσαν τα παιδιά από το 0, αν και είναι, είναι στο εφός 4 νομίζω τώρα, 4 για 5. Αλλά ναι, θέλουμε να συζητήσουμε, να εξερευνήσουμε την πορεία από ιδέα μέχρι κάτι το οποίο καταλήγει στον Greek περίπτερο. Θα υπάρξει και συνέχεια. Μας βρίσκεται όπως πάντα www.fetareport.gr, youtube.com, facebook.com, instagram.com/fetareport και μαζί μας έχουμε τον Βασίλη, τον οποίο τον έχετε ξαναδεί ή ξανακούσει μάλλον συγκεκριμένα, και τον Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πριν μπούμε στο ψητό, έχουμε backstory και η φάση έχει πώς έχω μιλήσει, πώς γνώρισα τον Γιώργο. Τη λέω εγώ για να αρχίσω να σκάω μετά σιγά σιγά. Εγώ δεν θυμάμαι τις καλλιώς τα περισσότερα, θα έχουμε πει. Έχω βγει από την πρώτη έντονη δουλειά που έκανα σε startup. Ήμουνα contractor, πώς να το πω, ελεύθερος επαγγελματίας θα το πούμε. Και βγαίνω μετά από 10 μήνες όπου τους περισσότερους τους έχω περάσει στο δωμάτιο ενός φίλου μου να γράφω κώδικα. Και εκείνο τον καιρό, επειδή ακριβώς ήταν αυτή η φάση, ό,τι συνέβαινε καταγραφόταν στο μυαλό κατευθείαν. Θυμάμαι λοιπόν ότι τότε έκανα και τα πράγματα όλα παραπάνω. Δηλαδή έχω βγει για ποτό, στα Εξάρχεια συνήθως. Εννοείται ότι γυρνώντας σπίτι θα περάσω από την Ομόνοια να πάρω εφημερίδα κυριακάτικη και περιοδικό ή οτιδήποτε. Και εκεί λοιπόν σε κάποια φάση βλέπω κάτι, δεν θυμάμαι τι. Τώρα είμαστε στο 2008. Και πιάνω με το παιδί που ήταν, παιδί τότε που ήταν από πίσω από το... Πώς το λένε αυτό, δεν είναι περίπτερο, είναι... Πάγκος με εφημερίδες, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώς το λένε και δεν χρειάζεται να το λένε για πολύ ακόμα. 10 έχουν γίνει σε όλη την Αθήνα. Οπότε δεν χρειάζεται. Σε έναν από αυτούς τους πάγκους, λοιπόν, πιάνω μια κουβέντα και κάτι του λέω και λέω ότι. Α, βρήκα ένα περιοδικό και λέω ήταν το Τεύχος 2 και λέω είχα δει το Τεύχος 1 στη Λίμνο. Κάπως πετάγεται η λέξη Λίμνο στο κεφάλι και πιάνουμε μια κουβέντα. Και είχαμε υπηρετήσει και δύο, τέλος πάντων, σε παρόμοια χρονική περίοδο. Fast forward 100 χρόνια μετά, είναι να μιλήσουμε με τον Γιώργο και του λέω κάτσε για να μπω στο κλίμα, τι δουλειά κάνεις. Και έτσι με το ένα και με το άλλο κάνει, βρίσκουμε ότι το παιδί στον πάγκο από πίσω ήταν ο Γιώργος, τον οποίο τον θυμόμουν τόσα χρόνια μετά και από ό,τι κατάλαβα κάτι ψιλοθυμάσαι και εσύ, ας πούμε. Σωστά. Μια ερώτηση που θέλω να κάνω και συγκεκριμένα για αυτό. Τι ευτράπελα είχε το δικό σου επάγγελμα τότε? Νομίζω δεν το κάνεις αυτό το επάγγελμα τώρα, δεν είσαι στον πάγκο πλέον. Όχι, τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον όχι. Τι ευτράπελα, ξέρω εγώ, από όλα βλέπεις εκεί πέρα. Πλάκα έχει. Κάνεις και μελέτη για τους ανθρώπους και το τι περίεργα συναντάς. Θυμάμαι, ας πούμε, σε άλλα σημεία υπήρχαν πολλοί ναρκωμάνες που προσπαθούσαν να βουτήξουν ένα περιοδικό και να φύγουν, ας πούμε. Είχες δηλαδή, κινδύνευες, γιατί ήσουν και στο κέντρο. Εντάξει, να έχω κινδυνεύσει πραγματικά, όχι, δεν έχει τύχει. Υπάρχουν αυτά, δεν είναι για τα συνηθίζεις. Όσο περίεργο και να ακούγεται, τα συνηθίζεις. Όπως και τα ξεσυνηθίζεις. Δηλαδή, πόσες φορές πηγαίνω, τυχαίνει να περάσω από Ομόνοια πλέον, με πιάνει ένα σφίξιμο. Παλιότερα δεν είχα. Οπότε είναι θέμα συνήθειας στην ουσία. Δεν σου έχει μείνει κάτι έτσι, να πεις ότι αυτό ήταν σε πιο πολύ σε φάση αστείου ίσως, όχι... Θέλεις ιστορία τώρα, είσαι. Θέλω μια ιστορία. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Θα μου έρθει στην πορεία, αν θυμηθώ κάτι θα σου το πω. Εντάξει, δεν μπορώ, τώρα πραγματικά έχω κολλήσει. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω για το συγκεκριμένο, είναι αν όταν έβλεπες έντυπα να βγαίνουν, αν είχες αποκτήσει ένα... Έτσι, ένστικτο ή μιλώντας με τον κόσμο, κοιτάζοντας ποιοι τα αγοράζανε, ποιοι δεν τα αγοράζανε, ότι αυτό ρε παιδί μου το περιοδικό ή η εφημερίδα θα πάει καλά. Ή ότι αυτό εδώ θα ξεκινήσει λίγο και μετά θα το χάσουμε, ας πούμε. Αυτό το έχουν όλες οι δουλεύουν στον τύπο, από τα ταμεία εννοώ, έτσι. Καταλαβαίνεις από την αισθητική του περιοδικού, καταλαβαίνεις. Εμπειρογνωμικά περισσότερο. Αποκτάς μια συνέστηση στο τι θα ζητηθεί και τι όχι, γιατί αναγκαστικά την έχεις αυτή την αίσθηση. Γιατί ο χώρος που έχεις για να προβάλλεις τα πράγματα είναι λίγος. Οπότε αναγκαστικά θα βάλεις αυτά που πιστεύεις θα πουλήσουν περισσότερο. Οπότε μέσα και από ένα μικρό πειραματισμό, δηλαδή δοκιμάζεις κάτι για 2-3 μέρες, βλέπεις αν κινείται ή όχι και πράττεις αναλόγως. Οπότε με τον καιρό αποκτάς έτσι αυτή την αίσθηση, τη διέστηση το τι θα κινηθεί και τι όχι. Σε επιφανειακό επίπεδο πάντα. Έτσι. Κατά τα άλλα, βλέπεις και από τον κόσμο πόσο ζητάει κάτι ή όχι. Ναι, υπάρχει. Δεν ξέρω πώς την καταλαβαίνουν βέβαια από τους περιπτεράδες που το έχουν αυτό, αλλά οι περισσότεροι το έχουν, δεν το έχουν, το χρησιμοποιούν αναγκαστικά. Αν το καταλαβαίνουν ή όχι.
Και υπάρχει κάτι έτσι, κάποιο που να θυμάσαι, αν θες λες και ποιο ή δεν θες, whatever, που να θυμάσαι και να πεις ότι αυτό περίμενα να πάει πολύ καλά και δεν πήγε. Μάλλον μου το απάντησες ότι γίνεται σταδιακά και με τη διεπαφή, ναι, ναι. Με την αλληλεπίδραση, συγγνώμη. Ή κάτι το οποίο να πεις ότι okay, αυτό δεν παίζει. Και δεν μιλάς για κόμιξ, έτσι. Για οτιδήποτε. Όχι. Όχι, δεν θυμάμαι. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που έλεγες κάτι θα πάει καλά, επειδή ήταν φτιαγμένο για να πάει καλά, αλλά τελικά δεν πήγε. Δηλαδή θα τραβήξει το βλέμμα κάποιου, δεν σημαίνει ότι άλλος θα βάλει και τα λεφτά και το χέρι του στην τσέπη. Αλλά ναι, αυτό. Είναι όλα ρευστά. Okay. Δεν θυμάμαι κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ναι, τύχαινε συχνά. Και από τις δύο πλευρές. Και να πιστεύεις κάποιο ότι θα πάει καλά και τελικά να μην κινηθεί καθόλου, αλλά και κάτι που δεν περίμενες να φύγει πολύ περισσότερο. Αλλά στη δεύτερη περίπτωση το καταλαβαίνεις γρήγορα. Δηλαδή, όταν κάτι που εσύ δεν εμπιστεύεσαι ακόμα, το ζητάει πολύ ο κόσμος, πολύ μέσα σε 2-3 μέρες έχεις αλλάξει μια λαϊκή, δεν χρειάζεται να περιμένεις παραπάνω. Κάτι που εμπιστεύεσαι λίγο περισσότερο, εκεί πέρα είναι λίγο ρίσκολες, ας υπομείνω λίγο ακόμα, ας το αφήσω λίγο να φαίνεται για λίγο καιρό ακόμα και βλέπουμε. Η δεύτερη περίπτωση λοιπόν είναι πιο στάνταρ μερικές φορές. Και πάμε τώρα στο μαγαζί, ας πούμε. Γνωρίζεστε σε κάποια φάση, ξεκινάει το επίφανη και εσείς υπεύθυνος ύλης, από ό,τι καταλάβει. Ναι, στείνω το περιοδικό. Τι κάνει ο υπεύθυνος ύλης? Και εδώ είναι που ξεκινάει η συζήτηση όπου έχω παντελή άγνοια. Ναι. Έχω βγάλει φανζίν στο παρελθόν όπου έκανα όλα εκτός από το γράψιμο. Και αυτή είναι η ερώτηση. Είμαι πεντάχρονο από εδώ και πέρα. Τι κάνει ο υπεύθυνος ύλης? Όλα ξεκινάνε από το πόσο χώρο έχουμε. Σε μένα δεν ρωτάει. Εμένα δεν ρωτάει, Δημήτρη. Ναι, πρώτα. Υπεύθυνος ύλης, okay. Ναι, πρώτα πρέπει να ξέρουμε τι. Με βάση τον όγκο σελίδων που έχουμε, γίνεται μετά ένα ψάξιμο, ένα puzzle πραγματικά για το πόσοι χωράνε, πόσοι όχι, πόσες σελίδες ο καθένας, τι άρθρα θα μπουν. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε να λύσουμε. Στην πορεία, τα υπόλοιπα θα τα πούμε και στην πορεία. Ας αφήσω και τον Βασίλη λίγο να πει. Ναι, κοιτάξτε, παιδιά. Εμείς καταρχήν στην αρχή είχαμε αποφασίσει να είμαστε οι βασικοί τέσσερις. Οπότε η ύλη μας ήταν συγκεκριμένη. Προς τα αφαιρέσεις θα κάναμε μόνο με κόμιξ που εκτιμούσαμε εμείς. Θέλαν τα παιδιά να μπουν μέσα, κάποια παιδιά. Είχαμε ειδοποιήσει δηλαδή ένα στενό κύκλο. Οπότε είχαμε κάποιες συμμετοχές επιπλέον για να συμπληρωθεί το περιοδικό. Από το δεύτερο, τρίτο τεύχος και μετά, όταν αρχίσαμε να δεχόμαστε πιέσεις από τη σκηνή, ώστε να βάλουμε και άλλα κόμιξ μέσα, έπρεπε να περάσει από την τετράδα. Ήμασταν 4 άτομα λοιπόν και είχαμε ο καθένας δικαίωμα ψήφου από 25% ο καθένας. Εμείς είμαστε απόλυτα. Δηλαδή έχουμε κομμουνιστικές εδώ συνθήκες. Δεν υπάρχει δικτάτορας ούτε εκδότης. Ψέματα λέει. Μας πιέζει, μας αναγκάζει, μας απειλεί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή. Okay. Ναι, εντάξει. Μερικές μετά φορές. Έχει να πέσει παντόφλα. Μετά με το που κλείσουμε από εδώ πέρα θα με περιλάβει. Κάτσε να δεις. Θα στα πω όμως. Πέστατε. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν. Τις συμμετοχές, οποιοδήποτε από εμάς έχει δικαίωμα να προτείνει κάποιον, artist ή ομάδα, συγγραφέα και σχεδιαστή. Και οι υπόλοιποι αποφασίζουμε αν θα του δώσουμε μια ευκαιρία μέσα στο περιοδικό, αν δηλαδή είναι ανάλογα με τα κάποια ποιοτικά στάνταρ που έχουμε. Αφού τελειώσουμε και με αυτή τη διαδικασία, αποφασίζουμε να μοιράσουμε την ύλη. Δηλαδή, έχουμε τα στάνταρ κόμιξ που έχουμε μέσα, συν το καινούριο μας συνεργάτη, τον Δημήτρη του Κάτσι, που είναι και αυτός πλέον. Με τη συμμετοχή τώρα του Δημήτρη, έχουμε αποφύγει τις ισοψηφίες. Επειδή είμαστε πλέον 5. Οπότε είναι αδύνατον κάτι να κολλήσει. Πολλές φορές κόλλαγε στο 2-2 και γινόταν μια ζήμωση. Τώρα είναι αδύνατον να κολλήσουμε. Επιλέγουμε τις συμμετοχές και στη συνέχεια δουλεύουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να το κάνουμε να μην το περιοδικό να έχει και μια ποικιλία και να μην βαραίνει προς κάπου. Δηλαδή όλα τα κόμιξ που είναι μέσα να έχουν το μερίδιο. Μιλάω για τα κόμιξ series, γιατί έχουμε και τα στριπάκια τα οποία αυτά δεν μας περιορίζουν. Τους δίνουμε ένα μικρό χώρο και μπορούμε να τα δούμε σε λίγο. Στη συνέχεια επιλέγουμε ποια άρθρα θα συμπληρώσουν το περιοδικό, ανάλογα με τη βαρύτητα του άρθρου. Π.χ. τώρα που χάσαμε έναν μεγάλο άρτιστ, ο Γιώργος πήρε την πρωτοβουλία επειδή είναι και φαν του συγκεκριμένου. Είναι ο Κεντάρα ο Μιούρα. Τον είπα σωστά, έτσι? Ναι, δεν έκανε νομίζω καλά. Δηλαδή. Νομίζω, δεν ξέρω και εγώ. Φαντάζομαι να έρθει. Τους Ιαπωνέζους. Λοιπόν, εντάξει, είναι φοβερός άρτιστ. Τον χάσαμε ξαφνικά και νέους ήταν. Και επειδή ο Γιώργος έχει ένα δέσιμο από τον άρτιστ, κατ' εξαίρεση είπαμε να αφαιρέσουμε τη στήλη του Σπύρου για να μπει ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν. Τέτοιες παρεμβάσεις κάνουμε στο περιοδικό, ανάλογα δηλαδή πώς πηγαίνει. Αν βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό άρθρο, κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις.
αφαιρούμε κάτι, προσθέτουμε κάτι άλλο. Αν δούμε π.χ. ένας άρτης μας δεν είναι έτοιμος, δεν έχει τελειώσει τη δουλειά του, μπορεί για ένα τέχος να πάρει ένα ρεπό, να προσθεθεί κάτι άλλο και να επανέλθει στο επόμενο. Αυτά όλα σχηματίζουν την ύλη του περιοδικού που θέλουμε πάντοτε να είναι πρωτότυπη. Δηλαδή σε κάθε τέχος να έχουμε κάτι διαφορετικό. Π.χ. στο τελευταίο βάλαμε μια καινούργια στήλη, το Detective Comics, που ψάχνουμε να βρούμε, ας πούμε, να με μπέρδεψε ο Γιώργος. The Comics Detective λέγεται, αλλά επειδή το έχει πάρει στη διαφήμιση λάθος, με μπέρδεψε και εμένα το πρότεινα. Λοιπόν, δεν φταίει ποτέ, ποτέ εσύ, Βασίλη. Το έχουμε πει αυτό. Δεν φταίει ποτέ εσύ. Το έχουμε πει αυτό. Εννοείται πάντα είναι το δικό μου το λάθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έφταιγε εσύ. Λοιπόν, μια στήλη που ψάχνουμε να βρούμε παλιού artist, πολύ παλιού όμω, πιονέρου τη ελληνική που έχουν χαθεί από το προσκήνιο. Ανεσδούμε τα ίχνη και τους κάνουμε ένα εκτενές αφιέρωμα. Ή ας πούμε τη στήλη που έχουμε για το cosplay. Αυτά προστίθεται. Τώρα έχουμε αυτή την καινούργια στήλη του Γιώργου. Θα την κρατήσει για να τέχνος αργότερα μπορεί να συνεχίσει. Δεν ξέρω πώς το κάνουμε. Όπου ασχολούμαστε με τους αναμορφωτές στο comics. Καινούριους, ας πούμε. Καινούριους εντός εισαγωγικών που έχουν εμφανιστεί όχι στην αρχή. Καινοτόμους μάλλον. 40-50, αλλά πιο μετά. 70-80-90 και έχουν αναμορφώσει το μέσο. Γενικώς ψάχνουμε να είμαστε πρωτότυποι, να έχουμε και άρθρα και κόμιξ σε μια, θα λέγαμε, ισορροπία, ώστε να μην βαριέται κάποιος που τα βάζει. Και υπεύθυνος της ύλης, γενικότερα ο Γιώργος είναι αυτός ο οποίος μας καθορίζει, μας λέει: έχουμε τόσο χώρο. Εσύ θα πεις έτσι, εσύ θα πεις έτσι. Έχει αυτό το ρόλο περισσότερο, να μας φέρνει σε ισορροπία και να μας υπενθυμίζει να φτιάχνουμε τέτοιες κόμιξ. Δηλαδή, να μην ξεχνάμαστε. Είναι αυτός που μας παίρνει τηλέφωνο και μας κάνει δηλαδή, bullying αλλιώς. Ακόμα και στον εκδότη το κάνει. Ευγενικός είναι, ευγενικός. Ναι. Πότε σε έχω μάλωσει. Πότε σε μάλωσα τελευταία φορά, εκτός από χθες και προχθές και αντιπροχθές. Πότε σου την είπα τελευταία φορά. Δεν θυμάσαι. Τι μου είχες κάνει την άλλη φορά που μου είχες ασκήσει μια τεράστια πίεση. Θα σου άξιζε. Κοίτα, όποτε θέλω κάτι, Δημήτρη, όταν δεν το λέω πάνω από τρεις φορές και δεν υπάρχει ανταπόκριση, απλά παίρνω τηλέφωνο τη γυναίκα του. Και τότε μπαίνει σε τάξη. Έχω βρει ναι, το μύτη του Βασίλη. Αρχίζει γκρίνια μετά και είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν γλιτώ. Πρέπει να παραδώσω αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος που στείλουμε. Αν θέλεις, Γιώργο, να προσθέσεις κάτι που έχω ξεχάσει. Θα το δούμε στην πορεία, πιστεύω. Δεν έχω κάτι να πω σε αυτό. Από κρίνες στήλες, μιας και ανέφερες νέες στήλες, το cosplay επίσης βάλαμε. Είχαμε δύο νέες στήλες. Το είπα το cosplay, αλλά δεν με άκουσες, δεν με πάρα. Είσαι σίγουρος ότι το είπες και δεν σ' άκουσα. Θα το βάλουμε για να κατήσουμε. Θα βγει εκπληκτικό το podcast. Μ' αρέσει πολύ που έτσι. Νομίζω ότι ο κύριος, να αναφέρω ότι ο κύριος με το ιαπωνικό όνομα, το οποίο δεν μπορώ να προφέρω γιατί δεν το συγκράτησα κιόλας καλά, είναι ο κύριος από τον Berserk, νομίζω. Υπάρχει εκτενές, το είδα χθες συγκεκριμένα, από το Phantom Duck, που έκανε μια μισή ώρα αφιέρωμα, πολλή ώρα. Ναι, έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα από τον Duck, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο λόγος που αναφέρω είναι ότι του έκανε ένα σχετικό πέσιμο και είναι ακροατής. Επομένως, δεν του έχω πει ότι θα του κάνουμε shout-out και ήθελα να το κρύψω κάπως. Επομένως, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και είναι εκπληκτικό το κανάλι σου. Ναι, είναι πολύ καλός. Ναι, είναι και φίλος μας και πολύ καλό παιδί. Ναι, σε αντίθεση με εμένα, αν κρίνουμε από τον κόσμο. Εμένα φεύγει ο κόσμος, επομένως. Η αλήθεια είναι ότι. Είσαι πολλοί, λίγο πιο σκληρός. Δεν έχουν φύγει όλοι. Μερικοί είναι ακόμα. Δεν μπορούν να βοηθούν, αλλά ναι, είχαμε και. Τέλος πάντων. Okay, ένα για την ισορροπία που είπατε μου, το έχει πει ένας φίλος μου. Λέει ότι okay, διάβασε το 4 πρώτα. Είναι ο ταχυδρόμος. Θα μου το φέρει για να πάρω διακοπές. Μου είπε ότι πολύ green, δηλαδή σε κάθε σελίδα σφάζουν και από έναν, ας πούμε, η παρέα σου, ας πούμε. Και με έβαλε σε σκέψεις λίγο. Λέω, κάτσε λίγο. Ξέρεις, απ' τη μία είναι... Και έτσι ξεκίνησε και η συζήτηση με το προηγούμενο παιδί. Πήγα να του πω, έχεις να μου συστήσεις κάτι ήπιο, έτσι, κάτι Disney, κάτι χαρούμενο, να χαλαρώσω λίγο. Ναι, το έχετε παρατηρήσει αυτό. Πώς έγινε ή πώς δεν έγινε. Κοίτα, αφήνω στο βασίλειο σε μένα. Δεν ξέρω, θα πει και ο Γιώργος, αν ρωτάς εμένα, τι να σου πω τώρα, αυτό έγινε συμπτωματικά. Εγώ τους έχω πει, παιδιά, ηρεμήστε λίγο, μη σφάζετε. Και πάντα ήμουν διαλλακτικό σε αυτό. Τα παιδιά όμως είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν γίνεται να σφάξουν. Τώρα, ότι όντως θα έπρεπε να έχει λίγο κόμμα την μέσα, θα έπρεπε, ναι, εντάξει, οκ. Εμείς το έχουμε περιορίσει στα strips. Τα strips δεν άρχουν, ναι, αλλά ίσως να το δούμε αυτό αργότερα. Είναι μια πρόταση, γενικώς αυτή η άποψη δεν είναι τελείως αβάση. Πραγματικά το περιοδικό μας είναι λίγο. Εντάξει, ο άλλος το παίρνει και λέει
Πάθανα. Ναι, έχει πολλούς βιτσιλάντε, έχει πολλούς κονιάδες μέσα. Ναι, όντως σκοτώνονται πραγματικά. Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος το 4, πρέπει να έπεσε και στην περίπτωση. Κάτσε να ρίξουμε πάλι. Α, όχι, το προηγούμενο το έχω και χειρότερα πάλι. Ναι, αλλά δεν το έχει κοιτάξει μάλλον γι' αυτό. Είναι και live το λάθος. Ναι, ναι. Αυτό είναι και από τα πιο live. Θα συμπληρώσω και εγώ λίγο στο Βασίλη. Ότι ναι, απλά βγαίνει οργανικά. Δηλαδή δεν λέμε στους συνεργάτες μας τι να κάνουν. Δεν τους επιλέξαμε για να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Τους εμπιστευόμαστε δηλαδή πάρα πολύ σαν καλλιτέχνες και σαν συνεργάτες. Και από εκεί πέρα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εμείς εντάξει, θα βοηθήσουμε στο editing σε κάποια πράγματα που αφορούν όμως το τελικό κομμάτι του κόμικ. Η δημιουργία έχει ήδη γίνει. Τις αποφάσεις τις παίρνουν οι ίδιοι καλλιτέχνες. Οπότε βγαίνει οργανικά. Ωραία. Το αποτέλεσμα αυτό. Τώρα θα ήθελα το. Αν ας πω μνήμης, να επιλέξουμε ένα από το τεύχος, από το δεν έχουμε τεύχος στο πρώτο ή από το 1 στο 2 ή από το 2 στο 3 ή από το 3 στο 4, να πάμε έτσι το τι γίνεται. Δηλαδή ξεκινάμε και λέμε ότι okay, πάμε για το επόμενο τεύχος. Ποια είναι η διαδικασία που γίνεται από εκείνη τη στιγμή, δηλαδή βγήκε το προηγούμενο, μέχρι να φτάσει στο περίπτερο. Σε προηγούμενο με τον Βασίλη έχουμε συζητήσει για τη διανομή. Όταν είχε έρθει την πρώτη φορά. Επομένως, όποιος θέλει τη διανομή θα την εξαιρέσουμε. Γιατί έχουμε ολόκληρο. Το έχουμε πει τέλος πάντων. Επομένως, ας πάμε μέχρι το σημείο που το δίνετε στο πρακτορείο τύπου. Πώς είναι αυτό η αγγλοσαξονική τέτοια, πώς φτιάχνετε το λουκάνικο. Γιώργο, πες εσύ. Αυτό είναι δικό σου τομέα. Όχι, όχι, αυτό είναι, το αφήνω σε εσένα, τα ξέρεις καλύτερα αυτό. Πείτε μου και δύο από τη δική σας οπτική, δηλαδή τι κάνεις εσύ σαν υπεύθυνος. Θα ξεκινήσω στα γρήγορα, ναι, Δημήτρη, θα τα πω στα γρήγορα για να μπει ο Γιώργος σε λεπτομέρειες. Οι ιστορίες μας είναι όλες καταρχήν συνεχόμενες, συνεχιζόμενες ιστορίες. Οπότε κάποιοι από τους δημιουργούς έχουν γράψει και ήδη αφού το έχει εκδοθεί το προηγούμενο τεύχος, έχουν γράψει και κάτι από τη συνέχεια. Εμείς λοιπόν κοιτάζουμε να συγκεντρώσουμε τις ιστορίες, να τις μαζέψουμε. Θα γίνει ένα editing από μένα, παίρνω δηλαδή όλα τα comics ολονών και τους κάνω ένα editing από πάνω, διορθώνουμε κάποια συντακτικά, κάποια αρθρογραφικά. Μερικές φορές μπαίνουμε και σε μια διαδικασία κάπως να διορθώσουμε και τα κείμενα, όταν από τη βιασύνη του κάποιος έχει γράψει λάθος πράγματα, λάθος. Όχι απολύτως κατανοητά, εν πάση περιπτώσει. Τα κείμενα όλα τα μαζεύουμε, τους κάνω και εκείνα editing, δηλαδή περνάνε από μένα ως editor μένων εξ ολοκληρία, δηλαδή. Και αυτά που είναι μέσα στα κόμιξ και για αυτόν που είναι σε άρθρα ή στο διήγημα, ας πούμε, του τάσου. Στη συνέχεια, συγκεντρώνουμε την ύλη, κάνουμε ένα δεύτερο εκτεταμένο editing. Πηγαίνω εγώ στο σπίτι του Γιώργου, καθόμαστε και τα ξαναδιαβάζουμε όλα από την αρχή, τα πάντα. Δηλαδή, τα προσέχουμε, να δούμε πώς υπάρχει, μας έχει ξεφύγει κάτι. Γιατί σίγουρα, ακόμα και 100 φορές να το περάσεις, κάτι θα σου ξεφύγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περνώντας το 100 φορές, τουλάχιστον περιορίζεις τον κίνδυνο να έχεις κάποια λάθη σε περίπτωση που το έχεις περάσει 99 φορές. Το ξανακοιτάμε άλλη μια φορά. Στη συνέχεια το περιοδικό γίνεται αρχείο, πηγαίνει στο τυπογραφείο. Το τυπογραφείο μερικές φορές μας λέει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με το πώς βγαίνουν τα χρώματα, αν έχει γίνει κάποιο λάθος στις αποδόσεις που θα δημιουργήσει θέμα στο offset. Στην αρχή είχαμε κάποια τέτοια θέματα, τώρα με το Γιώργο έχει γίνει expert και σχεδόν τίποτα δεν γίνεται λάθος. Αφού πάρουμε και το OK από το τυπογραφείο, μας στέλνει την τελική μορφή για να δούμε αν πραγματικά μας έχει ξεφύγει κάτι, έστω και τελευταία στιγμή, μια ημερομηνία, μια κάτι μέσα, μια ορθογραφία. Το ξανακοιτάμε άλλη μια φορά. Δίνουμε το OK. Το τυπογραφείο ξεκινάει να το τυπώνει, του παίρνει περίπου 3-4 μέρες. Πριν, όταν λες ότι επιστρέφει από το τυπογραφείο, δεν επιστρέφει κάτι τυπωμένο. Επιστρέφει το αρχείο. Το ηλεκτρονικό αρχείο. Μας στέλνει την τελική μορφή, αφού το έχουμε κάνει όλες τις διορθώσεις, αφού το έχει ελέγξει παντού, αφού το έχει φροντίσει όλα τα τεχνικά ζητήματα να είναι εντάξει, μας το ξαναστέλνει μήπως και πάλι ακόμα και την τελευταία, την ίστατη στιγμή, υπάρχει ένα πρόβλημα. Okay. Το ξανακοιτάμε εκεί, το ξαναστέλνουμε. Και στη συνέχεια τυπώνεται και ο τυπογράφος μας το πηγαίνει απευθείας στο πρακτορείο. Κρατάμε και εμείς αρκετά τεύχη για τα βιβλιοπολία. Πηγαίνω, τα παίρνω εγώ μαζί με τον Γιώργο μερικές φορές και τα δίνουμε στα βιβλιοπολία. Τα υπόλοιπα ο μεγάλος όγκος, το 95% πηγαίνει στο πρακτορείο. Το πρακτορείο από εκεί και μετά αναλαμβάνει τη διακίνηση ανάλογα με το τι έχουμε πει εμείς. Δηλαδή, αν το έχουμε πει ένα μήνα, δύο, πόσο θα μείνει σε κάθε περιοχή. Και κάνουμε το σταυρό μας να πάει καλά το περιοδικό, κάνοντας μια διαφήμιση στο Facebook και στο Instagram. Αυτά. Ο Γιώργος τώρα αν έχει να προσθέσει κάτι που ξέχασα. Όχι, αυτά είναι. Από το θέμα των σελίδων των συνεργατών μας, εντάξει, υπάρχει εκεί πέρα συνήθως ένα μικρό editing που απαιτείται για το σωστό τύπωμα, το οποίο μας το έχει ζητήσει συγκεκριμένα ο τυπογράφος. Οπότε ναι, δηλαδή μου στέλνουν εμένα όλα τα αρχεία τα παιδιά,
τα κλείνω τέλος πάντων τα αρχεία, τα κάνω έτοιμα έτσι όπως τα θέλει ο τυπογράφος για να βγουν σωστή, να τυπωθεί σωστά η τετραχρωμία. Αυτά, όλα τα υπόλοιπα στα είπε ο Βασίλης. Απέφυγε να πει, απέφυγε να μιλήσει για τα δάκρυα και τον ιδρώτα και όλα αυτά που τρέχουμε και γίνονται, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα πέτυχε ακριβώς. Μιας και αναφέρατε αρχεία, υπάρχουν κάποια στάνταρ προγράμματα που χρησιμοποιεί κάποιος, κάποια στάνταρ file formats? Ρωτάω πιο πολύ για κάποιον που το ακούει και, και θα θέλει να ασχοληθεί με το σπορ. Οι συνεργάτες μας δουλεύουν ο καθένας σε ό,τι τον βολεύει πραγματικά. Εγώ τα αρχεία που τα κλείνω στο Photoshop και μετά τα περνάω στο InDesign, τις Adobe δηλαδή προγράμματα και τα δύο. Και αυτά που είναι τυπογράφος είναι PDFs. Εκεί δουλεύω εγώ. Και για τα ARCs που λέτε, μια απορία είχα, επειδή υπήρχαν κάποια άλλα περιοδικά τα οποία δεν θα αναφέρω, αλλά ένα πρόβλημα που έχω είναι ότι σε κάποια φάση τη ζωή μου, ρε παιδί μου, είτε το περιοδικό κλείνει, είτε το. Είτε εξαφανίζεται κάποιος, ξέρω εγώ, και μένω με την απορία. Και αυτό για να είμαι ειλικρινής. Και κολλάει σε το σκέφτηκα μετά από προηγούμενη συζήτηση με τον Βασίλη. Ένας λόγος που αγοράζω volume. Δηλαδή, ξέρω ότι αρχίζει εδώ και τελειώνει εδώ, ας πούμε. Δεν θα έχω. Τι γίνεται, δηλαδή, και είναι λίγο χαζή ερώτηση. Το έχετε σκεφτεί, σας έχει απασχολήσει ή έχετε πει στον κάτι το οποίο θα ήθελα, ας πούμε, ήταν να έγραφε, ας πούμε, ο καλλιτέχνης, ότι ξέρετε, παιδιά, τελείωσα, ας πούμε, ή βαρέθηκα, αλλά θα το τελείωνα έτσι. Που έγινε και με τον κύριο από τον Berserk. Δηλαδή λένε ότι, πώς θα το τελειώσουμε τώρα που μας άφησες, ας πούμε. Είναι λίγο φαν η ερώτηση και λίγο και πολύ αθώο χαζή, αλλά ήθελα να την κάνω. Γιώργο, πες εσύ πρώτα. Θες να πω εγώ. Ναι. Κάθε ιστορία μέσα φαντάζομαι ότι θα λειτουργεί και αυτόνομα. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο σταματήσει το προϊόν, θα μπορεί να τη συνεχίσει μόνο του ο άλλος. Και αυτό ήταν εν μέρει και μια αφορμή για το προϊόν. Λέμε, δηλαδή, όσοι δεν μπορούσαν να ετοιμάσουν αυτό που θέλουν, δηλαδή, δεν μπορείς να ετοιμάσεις ένα βιβλίο 50 σελίδων, 60 σελίδων, επειδή έχεις άλλες δουλειές, έχεις άλλα τρεξίματα. Αλλά λες, εντάξει, 8-10 σελίδες μπορώ να τις κάνω. Οπότε, σιγά-σιγά, τσουκουτσούκου. Βγαίνει, αποκτάς μια ύλη με την οποία μπορεί να την μεταλλευτείς αργότερα όπως θέλεις. Οπότε, ό,τι και να γίνει με το προϊόντο, τα κόμικ πιστεύω δεν θα χαθούν. Αυτό είναι αναλόγως στην όρεξη του καθενός. Εμείς κάνουμε κάτι το οποίο μας αρέσει και πιστεύω δεν το κάνουμε απλά για το προϊόντο. Το κάνουμε επειδή το θέλαμε. Οπότε, με αφορμή το προϊόντο, κάνουμε κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Άρα, με κάποιο τρόπο θα τις συνεχίσουμε τις ιστορίες. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Αυτά ήταν πάνω κάτω από μένα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε έτσι καμιά δυο. Επειδή παρένθεση. Σας πετυχαίνω και παντού τώρα. Δηλαδή, άκουσα μια συνέντευξή σας στην Air Topen και ένας Κώστας ήταν, νομίζω. Ο Κώστας, που τον λέω Παντούλα. Αυτό, ναι, πρέπει να περάσει και από τη φέτα σε κάποια φάση. Δεν τα λέει με λάθος. Που να ξέρεις αυτός πώς σε λέει. Εντάξει, άστο, μην το ψάχνεις. Οκ, ναι, επειδή έχετε εμφανιστεί παντού, ό,τι ήθελα να ρωτήσω, το έχω, δηλαδή προσωπικά ήθελα να ρωτήσω, το έχω ακούσει πλέον. Δηλαδή από τα... Και έτσι να πάμε σε μερικές ιστορίες. Έτσι να πάμε κάποιο editing που σας βγήκε δύσκολο, αν θυμήθηκες καμία από τον μπάγκο. Έτσι έχει να λίγο αυτό που λέμε να σηκώσουμε λίγο το πέπλο, να δούμε λίγο από κάτι και αυτά από μένα. Θα σου πω εγώ ένα το οποίο έχει πλάκα με το πρώτο τεύχος. Το πρώτο τεύχος, η ιστορία του εξοφύλου ήταν ο στρατιώτης Κέι, του Κώστα, του Παντούλα. Λοιπόν, είχε φτιάξει την ιστορία. Και του λέω, Κώστα, θα πρέπει να κάνεις, επειδή είναι πολύ παλιό το κόμικ, δηλαδή το κόμικ αυτό είναι η συνέχεια, ουσιαστικά η συνέχεια ενός μιας παλιάς σειράς του Κώστα, η οποία όμως είναι αρκετά χρόνια που δεν την έχει δει ο κόσμος. Νομίζω ότι σταμάτησε, αν δεν κάνω λάθος, το 2010, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, του λέω, Κώστα, πρέπει να κάνεις μια περίληψη, γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Είναι παλιά ιστορία. Μου λέει, ναι, οπωσδήποτε θα κάνω περίληψη, θα κάνω. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την περίληψη του Κώστα. Το περιοδικό έχει κλείσει σχεδόν και περιμέναμε μόνο την περίληψη για να το δώσουμε το αρχείο στο τυπογραφείο. Και ξαφνικά μου στέλνει μία περίληψη. Δεν ήταν περίληψη, ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα άρθρο ενός δημοσιογράφου πρωταγωνιστή μέσα στη σειρά, ο οποίος έγραφε την άποψή του, δηλαδή ήθελε να το κάνει με στυλ, να κάνει την περίληψη με στυλ. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Και μπορεί και να μην χώραγε έτσι όπως το ακούω εγώ τώρα. Χώραγε. Απλά ήταν με έναν τρόπο που θα υπήρχε ένα τεράστιο μπλέξιμο. Οπότε του λέω, κοίταξε, άστο σε μένα, στείλ το μου με άλλο τρόπο, του εξήγησα πώς να μου το στείλει και θα του κάνω εγώ ένα editing για να βγαίνει ένα νόημα. Γιατί θα πάθουν φρίκι αυτοί που θα διαβάσουν. Οπότε περιμένω. Έπρεπε να στείλουμε το πρωί το αρχείο, οπωσδήποτε. Δηλαδή είχαμε καθυστερήσει υπερβολικά. Και κάποια στιγμή μου το στέλνει περίπου 3 το πρωί. Και σηκώνομαι εγώ, με είχε πάρει ύπνος μάλιστα.
σηκώθηκα να το κάνω το editing, να το γράψω με ένα σωστό τρόπο, ώστε να περίπου να καταλάβουν. Και πάλι, γιατί η ιστορία είναι περίπλοκη. Δεν είναι απλοϊκή. Έχει διάφορα σημεία τα οποία είναι σχεμένα συγκεκριμένα για να δημιουργούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Έκανα το editing, το τελειώσαμε με την ψυχή στο στόμα, ας πούμε, και τελικά το πήρε το αρχείο ο Γιώργος. Κάποια στιγμή στις 5 το πρωί, νομίζω το έστειλα. Και μπορέσαμε και τυπώσαμε το περιοδικό. Αυτό ήταν όμως η βασική μας ιστορία. Αυτό είναι το αστείο. Δηλαδή δεν είναι μια δευτερεύουσα ιστορία που μπερδευόμασταν. Η βασική ιστορία και δεν είχε μια, κάπως ας πούμε, ένα πρόβλημα που να είναι απολύτως επισηματικός. Αυτό το κάναμε μετά. Καταλάβαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει περίληψη και τώρα βάζουμε πάντα μια μικρή περίληψη του τι περίπου συμβαίνει στην ιστορία, ώστε να μην παθαίνει πλάκα ο αναγνώστης. Αυτό είναι ένα περιστατικό που είχε λίγη πλάκα. Για μένα δεν είχε πολύ πλάκα προσωπικά, ας πούμε, γιατί δεν είχε πολύ για να το διαφέρω, είναι... αλλά έχει πλάκα γενικώς. Ένα άλλο αστείο, περίμενε, έχει και πολύ πλάκα αυτό στο πρώτο τεύχος. Η σειρά η δικιά μου έχει γραφτεί στο πρώτο τεύχος με λάθος τίτλο. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, πέρασε από μένα editing. Το πέρασε editing και από τη γυναίκα μου, η οποία το ξαναπέρναγε. Και δεν είδαμε ότι ο τίτλος που είναι growl με 3 ρο, είχε γραφτεί growl με 3 W. Και δεν το είδε κανένας. Το είδε ο Τζίμι. Το είδε ο Τζίμι Κάπτεν και μας το είπε. Δεν τον άκουσα δε τον Τζίμι. Και εγώ σε μένα το είπε και του λέω, εντάξει, αφού το έχει δει ο Βασίλης, εμείς ανησυχεί, αφού έτσι το θέλει, τι να κάνουμε. Και ο Τζίμις ήταν σε φάση, φάνηκε πολύ περίεργο. Το είδε και δεν το είδα εγώ που το είχα γράψει. Το λάθος το είχα κάνει εγώ. Κάπως μπερδεύτηκα, έγραψα 3W και μετά το έδειξα σε εσένα γιατί ανησυχούσα ότι δεν το θυμόμουν καλά, ίσως. Αλλά μου είπε εσύ, OK, και λέω εντάξει, OK, δεν είναι πρόβλημα. Δεν το πρόσεξα. Εγώ δεν πρόσεξα πολλά. Εδώ δεν πρόσεξε σε άλλα, ρε φίλε. Εντάξει. Ευθράπελα, Δημήτρη, υπάρχουν πολλά, αλλά δυστυχώς είναι εσωτερική κατανάλωση. Δεν μπορούν, δεν είναι να βγουν παρά έξω το τι γίνεται στο περιοδικό. Άστα να πάμε. Το συγκεκριμένο, πέρα από το να έχει το χαρακτήρα. Και πώς το ξεκίνησα εγώ σαν ιδέα, υπάρχει συζήτηση, θες να έχεις μια δεύτερη πηγή εισοδήματος, γράψει ένα βιβλίο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά. Κυκλοφορεί, δηλαδή, το βγάλει ένα περιοδικό, γράψει ένα βιβλίο, ψιλοκυκλοφορεί. Και πέρα από μια κουβέντα την οποία θα ήθελα να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή από το πόσο διαβάζει, δεν έχω βρει δεδομένα. Έχω παρακαλέσει άφθονο κόσμο, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Διαβάζουν βιβλία στην Ελλάδα. Πόσοι, πόσα, σε ποιες ηλικίες. Εμείς τα ψάχνουμε και εσείς τα ψάχνετε από ό,τι έχω καταλάβει και έχετε μόνο τα δεδομένα από εσάς. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο, πώς να το πω τώρα, κάποια... Ψάχνα και εγώ για αυτό, Δημήτρη. Όντως, δεν βρίσκω. Έχει πολύ ενδιαφέρον το να μαθαίναμε ποιος κόσμος αγοράζει και τι προτιμάει. Κυκλοφορεί, δηλαδή, στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, βγάλε ένα course, okay. Να βγάλεις, έχω δει μερικά. Του είχε εξηγήσει κάποιος ενός ανθρώπου ότι θα πρέπει να μάθει να κάνει μοντάζ, θα πρέπει να προσλάβει ένα μοντέρο που ο άνθρωπος ο άλλος θα πρέπει να το εξηγήσει. Δηλαδή θα πάρει κάποιες 10 ώρες, 15 ώρες από τη ζωή του, θα πληρώσει. Δεν είναι δηλαδή έβγαλε ένα course με μένα στην Ήμπιζα, ξέρω εγώ πόσα λεφτά έβγαλα, αν και υπάρχει ένας τέτοιος. Και μετά, πώς το λένε, κάθεσε και είναι πολλά. Και αυτό είναι το πρώτο. Το άλλο είναι ότι υπάρχει αυτή η φυσιολογική περιέργεια. Δηλαδή το ότι παίρνω ένα προϊόν, ας πούμε, πώς βγαίνει. Και για αυτούς τους, αυτός ήταν ο λόγος που θέλω έτσι λίγο να κοιτάξουμε από κάτω σε σχέση με το τι ασχολείται το podcast. Υπάρχει ένα αγκούρι. Υπάρχει 3 η ώρα, 5 η ώρα. Στο τυπογραφείο που γίνεται... Έχω και τα άλλα τα παιδιά από το Byzantine Tales, είχαν προβλήματα με το τυπογραφείο, ίσως γιατί δεν είχαν τη δική σας εμπειρία ή βγάλαν ένα κατευθείαν. Με το τυπογραφείο έχω γίνει τρομερά πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν επενδύσει και το τυπογραφείο τους έχει καταστρέψει εξαιτίας ερασιτεχνισμού ή άγνοιας. Ή άγνοια που έχει και ο εκδότης. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το μέσον του κόμικ με του βιβλίου. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν θέλω να τα λέω κιόλας, γιατί μπορεί να φανεί ότι πάω να χτυπήσω συγκεκριμένους που γράφω. Αλλά αν δεν είναι εντάξει το τυπογραφείο, δεν είναι υπεύθυνος και ψήρας ο τυπογράφος, μπορεί να σου κάνει ζημιά μεγάλη. Και ειδικά αν εσύ δεν είσαι από πάνω, δηλαδή όπως εδώ ο δικός μας τυπογράφος, θυμάμαι όταν ξεκίνησα εγώ με τους ληστάρχους, μας είχε στείλει το αρχείο 5 φορές πίσω. Ήμασταν πιο ωραίες τέχνες τότε. Ο Παναγιώτης έκανε γενικώς τα γραφιστικά μαζί με τον Ηλία
Αλλά και πάλι υπήρχαν μυστικά που εμείς δεν τα ξέραμε για την όφηση. Μας έστελνε συνεχώς πίσω το αρχείο γιατί έβλεπε συνεχώς προβλήματα τα οποία τελικά κάποια από αυτά, ένα-δύο από αυτά δεν ήταν τόσο σπουδαία. Δηλαδή δεν θα έβγαινε κάτι κακό στο χαρτί, αλλά ήταν υποχρέωσή του να μας τα επισημάνει. Και αυτός είναι ο σωστός υπογράφος. Είναι κάποιοι άλλοι για να πάρουν τη δουλειά που να σου πούνε λιγότερα λεφτά και να μην ενδιαφερθούν καθόλου και να σου πούνε να πάρουν. Και να δεις τα τέρατα μέσα. Που εσύ ευθύνεσαι, αλλά ένας τυπογράφος πρέπει να έχει ένα επιτελείο από πίσω, να βλέπει τι συμβαίνει. Δηλαδή, μπορεί να του στέλνει οτιδήποτε και να κάθεται και να πει: ναι, μπράβο, καταπληκτικό, για να το τυπώσει να πάρει τα λεφτά. Πρέπει να, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξει κι αυτό ή να δείξει κάποιο ενδιαφέρον. Τα τυπογραφεία είναι πολλές φορές που μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Δηλαδή, εγώ έχω μπλέξει με παλιότερες που έρασαν τις εκδόσεις, ξέρω τι συμβαίνει. Εμείς ευτυχώς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το δικό μας, οπότε εντάξει, δεν έχω. Η εμπειρία που έχω εγώ είναι 20 ετίας, επομένως δεν μετράει. Δηλαδή, είχα. Θυμάμαι ότι. Ναι. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε PDF, μου δίνανε στο τέλος κάτι σαν φιλμ. Δεν ξέρω και που τα έχω, ας πούμε. Ναι, ήταν τα λέγονται. Ναι, σε εμάς τα λέγανε βελόξεις. Όσον αφορά τα films που έχουν σχέση με τα comics, διαχωρισμού χρωμάτων ουσιαστικά ήταν. Δεν υπήρχε ηλεκτρονική τυπογραφία. Αυτά. Τώρα έχει μειωθεί το κόστος, να ξέρετε, παιδιά. Παλιότερα ήταν πανάκριβο το τυπογραφείο. Η βασική τσίγκη με τον τρόπο αυτόν λειτουργούσαν με ένα, έπρεπε να πάρεις αυτά τα συγκεκριμένα films, τα οποία ήταν πανάκριβα. Αν ήθελες να κάνεις σωστή δουλειά, έπρεπε να τα παραγγείλεις από τους ξένους εκδότες. Εδώ στην Ελλάδα, να τα φτιάχνουν ήταν ασύλληπτες. Αλλά δεν υπήρχαν και Έλληνες δημιουργοί να το κάνουν. Θυμάμαι μια ιστορία ότι υπήρχε ένας στον τυπογράφο ο οποίος κοίταγε με ένα μικροσκόπιο να πάνε τα φιλμ ακριβώς. Που είναι και ο λόγος που μερικές φορές. Υπάρχει και ένα σταυρό σε μερικά πράγματα που ήταν ακριβώς για να ισοσκελίσει στο τέτοιο. Και θυμάμαι, και όταν μου το είπε, κατάλαβα ότι διάβαζα κάτι άλλα κόμιξ πιο παιδεία, ας πούμε, δηλαδή στην αρχαιότητα για όσους μας ακούνε, όπου φαινόταν ότι το κόκκινο ήταν εδώ και το μπλε εδώ, ας πούμε. Είναι και εκδότες παλιότερα που είχαν δικά τους τυπογραφία, δικά τους, αγορασμένα και με ακριβά, αλλά που δεν τους ενδιαφέρε. Το προσωπικό ήταν σχεδόν τελείωσαν οι δίκες τους, δεν είναι έννοιες για τους εκδότες. Και τα τυπώνα είναι λάθος. Και ήταν και τα δικά τους προϊόντα, τα οποία έπρεπε να είναι υψηλών προδιαγραφών. Δεν είναι ότι τα φέρναν απ' έξω ή ότι κάνανε ξέρω vanity. Δεν υπήρχε τότε vanity, ούτως ή άλλως. Όπως όλες τις δουλειές υπάρχουν καλοί επαγγελματίες και κακοί επαγγελματίες. Και μέτριοι επαγγελματίες. Πρέπει να κάνεις ένα διαχωρισμό. Θα φας τα μούτρα σου, έτσι, στην αρχή, αλλά σιγά σιγά θα καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει την καλή δουλειά και ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι λίγο άλλου για αλλού, ας πούμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και άλλο. Κάτι άλλο πήγαμε να πω. Αλλά ξεκίνησα από εκεί και πήγα άλλο τελικά. Όμως έχεις να προσθέσεις κάτι. Α, όχι. Σε αυτό όχι. Ωραία. Θα κλείσουμε τότε, μιας και ασχολούμαστε με κόμιξ και είχαμε κλείσει και με κόμιξ στο προπροηγούμενο πλέον επεισόδιο. Το τελευταίο που διαβάσατε, μάλλον το τελευταίο ναι, που διαβάσατε και σας έκανε κάποια εντύπωση. Εκτός από τα δικά σας. Εννοείς από τα υπόλοιπα κόμιξ. Ναι. Που αγοράσατε, ας πούμε, ή που σας έδωσαν, που δεν έχετε καμία σχέση, δεν το έχετε ακουμπήσει. Από δεν είναι δικό μας προϊόν ελληνικής παραγωγής. Ό,τι θέλεις. Εγώ προσωπικά το μοναδικό που διάβασα τον τελευταίο καιρό και ήταν εξαιρετικό είναι το Berserk που μου έδωσε ο Γιώργος. Δεν του άρεσε, ψέματα. Εσύ δεν μου το έδωσες. Σου το έδωσα, αλλά δεν σου άρεσε. Δεν μπορείς να διαβάσει. Δεν μπορείς να διαβάσεις ανάποδα. Κοίταξε, εγώ έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ να οδηγήσω με δεξί τιμόνι, αδύνατον, και δεν μπορώ να διαβάσω ανάποδα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, για να του κάνω το χατήρι, επειδή είναι και ο αγαπημένος τυπικός, κάθισα και διάβασα το Berserk, τα πρώτα επεισόδια, και μάλιστα μου άρεσε πάρα πολύ από τη στιγμή του Victor Origin. Εκεί που δείχνει που είναι μικρός πώς τον λένε, θύμισε μου το όνομα. Θα θυμηθείς, αφού σου άρεσε τόσο. Δεν μου βάζει δύσκολα, ρε φίλε. Guts. Ο Guts. Σωστά, έντερα. Εκεί που δείχνει το Origin πώς γεννήθηκε, που τον βρήκε, δηλαδή τον βρήκανε μωρό και αυτά, αυτό ήταν κάτι πραγματικά συγκλονιστικό. Μπορεί να μην μου άρεσε με ένα τόσο υπερβολική, πώς το λέμε, λεπτομέρεια στις κοινές δράσεις σε σημείο εξάρτησης. Αυτό δεν μου άρεσε γενικώς στα μάγκα. Αλλά ο τύπος αυτός πραγματικά ήταν μάστορας. Και είναι μεγάλη απώλεια για το μέσον. Είναι τεράστια απώλεια πραγματικά τώρα για να λέμε. Αυτό διάβασα και ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Το Όριτζιν πραγματικά δηλαδή ήταν συγκλονιστικό. Να το διαβάσετε. Τζόρτζ, πες εσύ.
Διάβασε το καλό. Έχω σταματήσει να διαβάζω γενικότερα ακόμα. Μου έχει δώσει, φαντάσου, ο Κωστής μου δώσε μερικά, ένα νέο παιδί στην ομάδα. Μου δώσε δύο κομιξά και δεν τα έχω αγγίξει ακόμα. Γενικότερα τα κόμικ που παίρνω τελευταία είναι περισσότερο για να μελετήσω τους σχεδιαστές. Και πολλά τα παίρνω και σε γλώσσες που δεν ξέρω να διαβάζω. Δηλαδή έχω παραγγείλει κάποια γαλλικά, κάποια γερμανικά. Οπότε τα μελετάω, δεν θυμάμαι τους τίτλους τα περισσότερα, επειδή μου άρεσε το art. Να διαβάσω, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που διάβασα τελευταία φορά κάτι. Δεν θυμάμαι κάτι. Νομίζω διάβασα ένα manga που ήταν τώρα. The New Normal, νομίζω λέγεται. Στο είχα δείξει και σένα, Βασίλη, αυτό που είναι school life και δείχνει με την καραντίνα που φοράνε όλοι μάσκες και καλά έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχουν δείξει μια πραγματικότητα που πλέον όλοι φοράνε μάσκες. Και είχε πλάκα με αυτό. Ναι, αυτό είχε πλάκα. Αλλά πολύ σπάνια διαβάζω πλέον. Εμείς εδώ γενικότερα τώρα θα μας πείτε, παιδιά, εσείς είσαστε εδώ πέρα, βγάζετε κόμιξ, δεν διαβάζετε. Για να καταλάβεις, Δημήτρη, εγώ έχω μια συλλογή 50.000 κομίξ, έχω διαβάσει, δηλαδή το μυαλό μου έχει γίνει σούπα. Από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι το 99,9% από αυτό που διάβαζα ήταν αναμασήματα. Ή αναμασήματα, ή ήταν μια προσπάθεια να αναβιώσουν παλαιότερες σειρές με λάθος τρόπο. Τώρα για να διαβάσω κάτι θα πρέπει πραγματικά να είναι κάτι συγκλονιστικό, ας πούμε. Δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό, να μην μοιάζει με το λοιπά. Γιατί μου δείχνουν διάφορα κόμιξ, έχω διαβάσει μερικά και ξαφνικά το έχω ξεχάσει σε 5 λεπτά. Γιατί ένα άλλο παρόμοιο που είχα διαβάσει στο παρελθόν είναι αυτό που μου είχε πει. Το καινούριο δεν μου δημιουργεί μια αίσθηση έτσι, ότι πραγματικά διάβασα κάτι. Αυτό μου θυμίζει στη μουσική που μιλάγαμε παλιούς ακροατές πιο πολύ, DJ και τέτοιο. Πάθανε το εξής. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κάτι καινούριο, μπαίνει σε κάποια φάση στο μέσο, το ακολουθείς. Στην αρχή είναι όλα καινούρια, ειδικά αν είσαι μικρός και αρχίζεις και τα απορροφάς. Κάνεις ίσως ναι, και ένα άλμα προς τα πίσω, δηλαδή πηγαίνεις και βλέπεις τους καλλιτέχνες που επηρέασαν τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Κάνεις αυτό έτσι το άλμα προς τα πίσω και κάπου εκεί ό,τι και να βγει πάνω κάτω το καταλαβαίνεις. Και αυτό μου είχαν πει πολύ ότι κάπου στη δεκαετία 90 στην αρχή χάσανε εντελώς τους Nirvana. Ακριβώς επειδή μοιάζανε με κάτι, μοιάζανε λίγο με heavy metal, δηλαδή ένας που είχε πει, okay, άμα ήθελα punk, λέω όταν τους άκουσα, ξέρω εγώ, άμα ήθελα punk πήγαινα εκεί, άμα ήθελα metal ήθελα εκεί, άμα ήθελα rock πήγαινα εκεί, δεν μου κάνανε κάτι. Και δεν είχαν καταλάβει ότι φτιάξαν κάτι καινούργιο, ακριβώς επειδή παίρνανε κομμάτια από άλλους, ας πούμε. Και μετά βγήκε το προσωπικό του στυλ. Εγώ κοιτάω τώρα, μπήκα στο Goodreads όταν το τελευταίο που διάβασα λέγεται F-Word Trooper, το έχει βγάλει ένας κύριος που λέγεται Σταμπούλης ή Σταμπούλης, δεν θα με συγχωρέσει, Χρήστος. Ο Σταμπούλης. Σταμπούλης. Ναι. Το είχα αγοράσει πριν πολλά χρόνια τυχαία και ενώ καθάριζα πράγματα το είδα και είπα να το ξαναδιαβάσω. Αυτό. Εντάξει, ναι. Είναι πολύ καλός άρτης του. Ναι, είχε πολύ. Αν και νομίζω πρέπει να έχει εξελιχθεί από τότε σίγουρα, άμα έχει συνεχίσει να κάνει, αλλά μου άρεσε και εκείνο εκεί. Είναι από τους τεχνίτες. Υπάρχουν μερικοί άρτες, εγώ τους λέω τεχνίτες. Υπάρχουν πολλοί, δηλαδή στην Ελλάδα ασχολούνται αρκετοί. Έχουμε αρκετούς ανθρώπους που φτιάχνουν κόμιξ, αλλά λίγοι είναι οι τεχνίτες. Όπως είναι π.χ. ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο Πατούλας, που είναι τεχνίτες, ή ο Λόλος. Ένας από τους τεχνίτες είναι ο Σταμπουλής. Δηλαδή, τι εννοούμε αυτό. Ενώ ότι ξέρει τους τεχνικούς όρους καλά, δηλαδή αυτά που κάνει είναι τεχνικά σωστά. Δεν είναι, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, υποτιθέμενα καλλιτεχνικώς εμπνευσμένα ώστε να καλύψουν τις τεχνικές ατέλειες. Για μένα τα κόμιξ θα πρέπει να είναι τεχνικά άρτη. Αν είναι από κάποιον ο οποίος επιδιώκει το αισθητικό κομμάτι να είναι υπέρτερο από το σενάριο. Αν δεν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό και σε ένα πραγματικά απίστευτο σενάριο και ένα διεκπεραιωτικό σχέδιο, τότε πάω πάσο. Ένα τέτοιο κόμικ είναι το From Hell, ας πούμε, του Alan Moore, το οποίο το σχέδιο για μένα είναι πολύ κακό, του Eddie Campbell. Μερικοί λένε είναι καταπληκτικό, ταιριάζει και έτσι. Όχι, είναι ένα πολύ κακό σχέδιο, να κάνω. Αλλά είναι τόσο απίστευτο το σενάριο που δεν μας ενδιαφέρει καν. Ναι. Δεν με ενοχλεί. Ας το κάνω και να σου πω τώρα, μην προσβάλλω και κάτι. Ας το κάνω και κάποιος πρώτο. Δεν θα με ενοχλούσε. Όταν όμως θέλεις να επενδύσεις στο αισθητικό και πηγαίνεις γι' αυτό,
θα πρέπει να έχεις τεχνικές αρετές υψηλού επίπεδου, ειδικά το 2021. Δεν μπορεί να βγαίνεις με κόμιξ, ας πούμε, απλά που να στέκουν σε ένα επίπεδο ή μη ερασιτεχνικό. Αυτό είναι, αυτό πλέον δεν υπάρχει. Πρέπει να το, να το καταλάβουν όλοι οι άρτες. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο. Είναι ένα άλλο το οποίο γενικά υπάρχει. Ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα, πρέπει να φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Παλιά δεν υπήρχε. Παλιά δεν υπήρχε, όχι. Για να έχει νόημα κάποιος να σε κοιτάξει, δυστυχώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθείς και να μην βγάζεις. Εγώ είμαι της λογικής ότι ξεκίναμε το να βγάζεις άσχημες δουλειές και σιγά σιγά. Γιατί αλλιώς δεν ξεκινάς ποτέ πολλοί κόσμος. Πρέπει να ξεκινήσεις με τις δυνατότητες σου και σιγά σιγά να βελτιώνεις. Μην περιμένεις όμως από την αρχή. Επειδή είσαι ταλαντούχος, έχεις δουλέψει λίγο καιρό, ότι αυτό που θα βγάλεις μπορεί να ο άλλος να το συγκρίνει με τα καλά δείγματα των ξένων κόμιξ, θα φας τα μούτρα σου εκεί πέρα. Θα πρέπει να δουλέψεις πολλά χρόνια και πολύ σκληρά για να μπορείς να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Και το 2000, καλά, δεν μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, εκεί ενδεχομένως να μπορούσες να σταθείς, ας πούμε, σε ένα επίπεδο ελληνικό-ευρωπαϊκό art house κατάσταση με ένα παράξενο σενάριο το οποίο το καταλάβαινε εσύ ξέρω και παρέα σου. Εκεί μπορεί ενδεχομένως και να στεκόσουν γιατί ξεγελούσε τον κόσμο αυτό. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τελειώσα. Μια και αναφέραμε τον καλλιτέχνη, οι δύο τελευταίες του δουλειές που είδα στον Google. Βλέπω ένα λέγεται Mars, Powers of Mars, το τέλος των υπερηρώων, που βλέπω κάτι χιουμοριστικό ίσως. Και έχει έναν υπερήρωα εδώ πέρα. Ναι. Φαίνεται πολύ, πολύ όμορφο. Και ένα άλλο το οποίο το εξώφυλλο του τουλάχιστον είναι εκπληκτικό. Λέγεται «Οι άρχοντες της Πορφυρής Κοιλάδας». Και... παρότι είναι από τα αγαπημένα μου, «Οι άρχοντες της Πορφυρής Κοιλάδας». Έχω πολλά χρόνια να το διαβάσω βέβαια, αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά κόμικ. Νομίζω ότι ήταν από τα τελευταία, γιατί το είχε πάνω-πάνω. Okay. Όχι, είναι τουλάχιστον, είναι καμιά δεκαετία. Αν μας ακούει λοιπόν, μας συγχωρέσει. Ναι, αφού το έχει πει ο Γιώργος ότι είναι από τα αγαπημένα του ελληνικά κόμικ. Δεν λέψε μα. Δεν λέψε. Γιατί να έλεγα ψέματα για κάτι. Λέω δεν πάει να πει, ξέρεις παιδιά, να πει κάτι καλό. Άμα μιλάς, ξέρεις τώρα για κάποιον συνάδελφο και εσύ το βάζεις έτσι, μπορεί ο άλλος να ντραπεί και να πει να είναι πολύ καλό να είναι καταπληκτικό και έτσι. Όμως ο Γιώργος, σας το λέω με κλίση, που το είχε πει από πριν ότι είναι ένα από τα αγαπημένα του ελληνικά κόμικα. Okay, με αυτά να σας αφήσουμε. Θα ξαναέρθουμε τώρα με το team, γιατί έχουμε κολλητέψει, σε κάποια φάση που θα σκάσει κάτι έτσι ιδιαίτερο, ας πούμε, γιατί δεν είμαστε επικαιρότητας, επομένως... Ετοιμάζουμε τώρα, για να σου πω τώρα, Δημήτρη, ετοιμάζουμε το επόμενο τεύχος του αιωνίου. Εγώ τον λέω του αιωνίου, έτσι, για να με κοροϊδεύουν. Αλλά όλοι το λένε του αιώνιου, όπως θα το πει εγώ έτσι. Όπου μέσα θα είναι η συνέχεια μια παλιά σειρά που είχαμε κάνει, που είχε κάνει πάντα τότε, το Υψιλόν. Και σε αυτή τη σειρά, το μισό από το επεισόδιο αυτό το έχει σχεδιάσει ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Το άλλο είναι από το Θάνο τον Κόλλια, που ήταν ο συνδημιουργός. Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος λοιπόν έχει κάνει το μισό από το Υψιλόν και πραγματικά έχει κάνει μια δουλειά η οποία είναι απίστευτη. Όσοι την έχουν δει, δηλαδή έχουν λαλήσει. Γιατί ο Γιώργος από παλιά του άρεσε το project, ήθελε να δουλέψει αυτό και εδώ έχει πραγματικά εντυπωσιάσει. Εγώ δηλαδή τα είδα και βλέπω. Έτσι γνωριστήκαμε με τον Βασίλη αυτόν. Του πήγαινα και του ζήταγα, ρε φίλε, τι θα γίνει με τη συνέχεια. Ήθελα να δω τη συνέχεια του Ύψιλον. Και μου λέει, κάντε εσύ. Και του λέω, εντάξει, οκ, ας το κάνω. Παρόλο ότι δεν το εννοούσε. Έτσι γνωριστήκαμε. Και τιμή μου τα παιδιά που δεχτήκαν και ο Κόλλιας που με άφησε, ας πούμε, με άφησε. Τέλος πάντων, μου έδωσε τη χαρά να συμμετέχω και εγώ σε αυτό. Είναι όντως από τα έτσι, πολύ ωραίες μου. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ δηλαδή τη δουλειά. Φάνηκε. Παρότι είναι πιο αφηγηματικό το κομμάτι που έχω. Ναι. Σε αυτό, αυτά μεταξύ μας με το χειλά θα μαλώσουμε μεντάλια αυτό. Δεν πειράζει. Θα επανέλθουμε σε ίδιο κομμάτι. Λοιπόν, θα εκμεταλλευτώ τώρα, θα το κλείσω, γιατί έχει μακρύνει συζήτηση. Θα εκμεταλλευτώ την ιρανική παροιμία που λέει καλύτερο είναι να λες μου έλειψες παρά πάλι εσύ. Και η περσική ανάλογα. Δεν ξέρω. Όχι, ιρανική. Ναι, σας αφήνουμε τότε όσους είσαστε μαζί μας. Μέχρι το επόμενο και ναι, ραντεβού τότε στο Ύψιλον. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.